Ο κότς σίγουρα θέλει μια ομάδα να παίζει με ένταση, να ξεκινάει από την άμυνα. Θεωρώ ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά γιατί παίζαμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Ξέρουμε ότι στο BCL έτσι όπως είναι τα πράγματα θα δώσουμε 6 τελικούς. Οπότε κάθε νίκη μετράει. Προφανώς ήταν μόνο η αρχή. Έχουμε ακόμα 5 τελικούς να δώσουμε και πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, συγκεντρωμένοι, γιατί έχουμε δύσκολη συνέχεια. Είσαστε λίγο καιρό μαζί σαν ομάδα. Αυτό όμως δεν φάνηκε σήμερα στο παρκέ που βγήκαν οι αυτοματισμοί, βρήκατε ωραίες συνεργασίες και λειτουργήσαν αρκετά πράγματα από αυτά που θέλει να βρει ο Σπανούλης. Θεωρείτε ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να βγάλετε αυτά που θέλετε στο παρκέ ή ότι είστε σε καλό σημείο για να δείξει το Περιστέρι αυτό που θέλει τη φετινή σεζόν? Κάθε μέρα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είχαμε κάποια αντικειμενικά προβλήματα. Εγώ ήμουνα με την εθνική ομάδα 2 εβδομάδες μέχρι πριν αρχίσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είχαμε ένα πρόβλημα με το playmaker, ο οποίος έπρεπε για προσωπικούς λόγους να τον αντικαταστήσουμε με τον Σίλο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πολύ καλά για το επίπεδο που θα μπορούσε να είναι για το χρονικό διάστημα στο οποίο δουλεύουμε, αλλά χρειάζεται και άλλο βελτίωση. Μας κάνει πολύ καλό το βίντεο που βλέπουμε και βλέπουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα προπονητή που είναι μαζί μας, αλλά ταυτόχρονα μας πιέζει πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσε να αναλύσει ο κότς Σπανούλης. Αντικειμενικά είναι σαν άνθρωπος και μας αρέσει και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να γινόμαστε καλύτεροι, να μας εμπνέει και να μπορέσουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε πολλά πράγματα γιατί φτιάχνουμε κάτι καλό. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες, στην πίεση του Βασίλη Σπανούλη. Εσύ τον έχεις αντιμετωπίσει και ως παίκτης. Ποια είναι η σύγκριση του προπονητή Σπανούλη και του παίκτη Σπανούλη? Εντάξει, δεν είχα την τύχη να είμαι συμπαίκτης του. Προφανώς τον έχω αντιμετωπίσει αρκετά χρόνια, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το κοινό στοιχείο είναι αυτό που έχει σαν άνθρωπος, είναι η τελειομανία του, το οποίο τον οδηγεί συνέχεια να ξεπερνάει τα όρια του, να γίνεται καλύτερος, και το βασικό είναι ότι εμπνέει και τους άλλους να γίνουν καλύτεροι. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά και χαιρόμαστε πολύ που το βιώνουμε. Το Σαββατοκύριακο έχετε ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είναι άλλο μάτς, είναι άλλη διοργάνωση εντελώς. Πρέπει να ανασυνταχτείτε και να παρουσιάσετε και πάλι την ίδια ενέργεια στην άμυνα που είδαμε και σήμερα. Αυτό θα είναι το κλειδί και για το μάτς του Σαββατοκύριακου με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Ακριβώς. Όταν έχεις διπλά μάτς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσεις την ενέργειά σου. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πρεμιέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα και υπολογίσιμη. Αλλά θεωρώ ότι άμα παίξουμε τον μπάσκετ που ξέρουμε να παίζουμε και δούμε τα λάθη που κάναμε ακόμα και σήμερα και τα βελτιώσουμε, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για να κερδίσουμε. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι να παίρνεις τις νίκες. Θα υπάρξουν μέρες που θα παίξουμε χειρότερα, θα υπάρξουν μέρες που θα παίξουμε καλύτερα. Το σημαντικό είναι να μάθουμε να κερδίσουμε και αυτό νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να το κάνουμε. Και μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Είναι νωρίς να μιλάμε ακόμα για στόχους, αλλά η ομάδα έχει χτιστεί, έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει δυνατότητες. Μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα για κάποιους στόχους του Περιστερίου? Όχι, μπορούμε να μιλήσουμε για το μάτς του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.